Θερμή γραμμή Αθηνών Λευκωσίας. Ο Μιχαήλ Γκορμπατσόφ στο Βελιγράδι. Δύο υπερτυχεροί κερδίζουν ποσό ρεκόρ στην ιστορία του προπό. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Συμφωνία σε όλα τα θέματα διεπίστωσαν στη σημερινή του συνάντηση που κράτησε δύο ώρες ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Γιώργος Βασιλείου και ο πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου. Από τις δηλώσεις που έκαναν μετά τη συνάντησή τους, να σημειώσουμε ότι και οι δύο εξέφρασαν την πίστη τους για ευνοϊκές εξελίξεις στο Κυπριακό, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Μαζί ελπίζουμε να φέρουμε την άνοιξη». Ακόμη να επισημάνουμε ότι εγκαινιάζεται θερμή γραμμή Αθηνών Λευκωσίας και ότι ο κ. Παπανδρέου θα προωθήσει το θέμα της συνάντησης του Τούρκου Πρωθυπουργού Τουρκούτ Οζάλ και του Κυπρίου Προέδρου Γιώργου Βασιλείου. Ας ακούσουμε όμως αποσπάσματα από τις δηλώσεις του κύριου Παπανδρέου και του κυρίου Βασιλείου. Ήταν πρώτα μια γνωριμία πάρα πολύ σημαντική. Γιατί στη συνεργασία μας, στη γνωστή γραμμή Λευκωσίας Αθηνών, έχει τεράστια σημασία το κλίμα, οι ανθρώπινες σχέσεις, η φιλοσοφία του καθένα μας. Πώς βλέπουμε, πώς ερμηνεύουμε γεγονότα σημαντικά και πώς διαμορφώνεται μια στρατηγική για τη Μεγαλόνησο, για την απελευθέρωση της Μεγαλονήσου. Πρέπει να πω ότι, και το λέω αυτό χωρίς καμία πρόθεση επεκφυγής, ότι η συμφωνία επί όλων των θεμάτων, από εκτιμήσεις μέχρι και σκέψεις για την δραστηριοποίησή μας, την προσφορά μας από κοινού στο μεγάλο αγώνα του κυπριακού λαού για ανεξαρτησία, για μια χώρα, για ένα κράτος μέλος του ΟΗΕ χωρίς ξένα στρατεύματα, με όλες τις ελευθερίες κίνησης, απόκτησης, περιουσίας, μια ενιαία, αδέσμευτη, ανεξάρτητη κυπριακή πολιτεία. Θέλω λοιπόν να εκφράσω όχι μόνο την χαρά μου για αυτή τη συζήτηση που είχαμε και η οποία θα συνεχιστεί και το απόγευμα, αλλά και την πεποίθησή μου ότι μαζί, να το πω, θα φέρουμε την άνοιξη. Οπωσδήποτε. Ελπίζουμε. Αυτή είναι η ελπίδα μας. Ο αγώνας είναι σκληρός, συνεχίζεται, υπάρχουν ορισμένες αλλαγές στο παγκόσμιο κλίμα, Ανατολή-Δύση, υπάρχουν και ορισμένες στην περιοχή, όπως με τη Διαβαλκανική, όπως με τη συμφωνία στον Νταβός, οι οποίες εξελίξεις θέλουμε να ελπίζουμε θα είναι ευνοϊκές για τον κοινό μας αγώνα. Θα ήθελα να αρχίσω με τα λόγια με τα οποία τέλειωσε ο κύριος Πρωθυπουργός. Είναι αλήθεια ότι μόλις έφτασα στην Αθήνα μου είπε ότι κύριε Βασιλείου φέρατε την άνοιξη, και του είπα εγώ την άνοιξη είναι μαζί που θα τη φέρουμε. Και αντιλαμβάνεστε ότι η έννοια αυτής της λέξης είναι συμβολική. Θέλουμε να ελπίζουμε και να πιστεύουμε ότι μαζί θα μπορέσουμε πραγματικά να φέρουμε την άνοιξη, που άνοιξη για όλους μας είναι η δίκαιη και βιώσιμη λύση του εθνικού μας προβλήματος. Επίσης, θα ήθελα να αναφέρω ότι κατά τη διάρκεια των συζητήσεων αναφερθήκαμε στο θέμα της αποστρατικοποίησης, το οποίο, όπως ξέρετε, ετέθηκε κατά τη συνάντηση του Νταβός και στις Βρυξέλλες, και να τονίσω ότι
Είμαστε απόλυτα σύμφωνοι ότι η αποστρατικοποίηση της Κύπρου είναι το πιο σημαντικό βήμα το οποίο μπορεί να γίνει και είναι ταυτόχρονα η ένδειξη, η απόδειξη καλής θέλησης από μέρους της Τουρκίας, αν πράγματι θέλει να υπάρξει καλυτέρευση στις σχέσεις και να υπάρξει, να επικρατήσει ειρήνη και σε αυτή την περιοχή. Με αυτή την έννοια παίρνει ιδιαίτερη σημασία η πρόταση την οποία είχα κάνει στον Πρωθυπουργό της Τουρκίας για συνάντηση σε τόπο και χρόνο δικής του εκλογής, και πρέπει να πω ότι πάνω σε αυτό το θέμα υπάρχει απόλυτη συμφωνία με τον κύριο Πρωθυπουργό ότι μια τέτοια συνάντηση και επιθυμητή είναι, αλλά ταυτόχρονα πιστεύουμε ότι και χρήσιμη θα ήταν για να μπορέσουμε να οδηγηθούμε σε μια λύση. Τελειώνοντας, θα ήθελα να αναφέρω ότι μια από τις αποφάσεις που πήραμε και που δείχνουν το πόσο στενά θέλουμε να συνεργαζόμαστε είναι ότι θα εγκατασταθεί μια καυτή γραμμή, όπως λέγεται, ένα hotline μεταξύ Αθηνών και Λευκωσίας, για να μας δίνεται έτσι ευκαιρία να έχουμε πιο τακτική επαφή με τον κύριο Πρωθυπουργό και να ανταλλάσσουμε σκέψεις σε πιο συχνά. Υποδοφός του Νταβός και άλλων εξελίξεων. Υπήρξε επανεκτίμηση γραμμής και τακτικής. Αυτό είναι το... Κοιτάξτε, σας είπε και είπα και εγώ ότι η στρατηγική μας για την βιώσιμη και δίκαιη λύση του Κυπριακού παραμένει ίδια. Αυτό νομίζω απαντά το ερώτημά σας. Μιλώντας για άνοιξη, κύριε Πρόεδρε, αισιοδοξείτε ότι θα έχουμε σύντομα λύση του Κυπριακού? Εκείνο που θα ήθελα να τονίσω, για να μην λέμε μεγάλα λόγια, είναι ότι θα αγωνιστούμε, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε, γιατί για μας, όπως όλοι ξέρουμε, ο χρόνος έχει τεραστία σημασία.